Ο αποκεφαλισμός τέταρτου ομήρου από τους τζιχαντιστές προκαλεί παγκόσμιο σοκ. Ο Βρετανός Αλαν Χένκινγκ είχε απαχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο στη Συρία, ενώ συμμετείχε σε ανθρωπιστική αποστολή. Το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τζιχαντιστές δείχνει τον 47χρονο να φοράει πορτοκαλί στολή και να είναι γονατισμένος. Δίπλα του ακριβώς στέκεται ο Δήμιος που φοράει μαύρα ρούχα. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχει επίπεδο εξαχρίωσης στο οποίο δεν θα πέσουν τα μέλη αυτής της οργάνωσης. Καμία έκκληση δεν παίζει ρόλο. Το γεγονός ότι αυτό ήταν ένας τουρκικός άνθρωπος που πήγε απλά να βοηθήσει άλλους ανθρώπους δεν έχει καμία σημασία για αυτούς. Το γεγονός ότι μπόρεσε να τον δολοφονήσουν με αυτόν τον τρόπο δείχνει με τι έχουμε να κάνουμε. Αυτό είναι ο αγώνας μας. Πρέπει να νικήσουμε αυτή την οργάνωση. Οι τζιχαντιστές είχαν απειλήσει ότι θα σκοτώσουν το Χένινγκ πριν από ένα μήνα στο βίντεο που έδειχνε τον αποκεφαλισμό του Ντέιβιντ Χέινς. Αυτή τη φορά προειδοποίησαν ότι το επόμενο θύμα τους θα είναι ο Αμερικανός Πίτερ Κάσινγκ. Εκτιμάται ότι οι τζιχαντιστές κρατούν ακόμα τουλάχιστον 10 δυτικούς ομήρους.